Γενικότερα ο Κωνσταντίνος έχει την τάση να θέλει να είναι το επίκεντρο της κουβέντας. Μιλάς μια γέννη, μου σηκώνεις το χέρι. Ποιος σου μιλάει με όμα. Σου σηκώνω το χέρι μου. Φίλε να σου πω κάτι, δεν είσαι καλά. Να σου λάβω. Ειλικρινά δεν είσαι καλά. Αχαινήσεις εσύ που μιλάς στα ψέματα αυτά τώρα. Δείχνει ασέβεια προς το μέρος μας. Σε ποιο κάνεις το χέρι, ποιος είναι αυτά. Κάνεις έτσι που αγόρι μου γλυκό, αυτά στους οικείους και στις φίλες σου. Να λέει όλα αυτά που λέει. Δεν έχει αντίληψη το που βρίσκεται. Να πω εκεί που γουστάρει και που πρέπει, δεν μου πει. Εδώ πρέπει να τα πεις τα συγγνώμη, στην ομάδα σου. Βλέπω ότι με περιμένουν όλοι στη γωνία, ότι δεν έχω λόγο να ζητήσω συγγνώμη από κανέναν που μένω μαζί του. Καλώς όρισε τους κόκκινους και τους μπλες στο πρώτο αγώνα μιας εβδομάδας. Πραγματικά μαστιγώνει η βροχή, άγριες συνθήκες, μεγάλο ποδοσφαιρικού ντέρμπι, οπότε κάθε δευτερόλεπτο είναι χρυσός. Φοβερή αναστροφή! Είχε κάμερες μπροστά και ευτυχώς το είχε δει ο κόσμος το πώς συμπεριφέρθηκε ο Απόστολος στη Βρυσίδα. Από εκεί και έπειτα είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ξεκινάνε να λένε τα πράγματα πάντα από τη στιγμή που τους εξυπηρετεί. Πώς γίνεται να κατηγορώ με τον Απόστολο που είναι πανίπαλη ομάδα, ενώ η ίδια σας υπέκλεια σας αποκαλούσε ψωφίμια χθες το βράδυ που τρώγατε τη βροχή μαζί με εμάς. Πρέπει να περάσουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Παρακαλώ να ξεκινήσει η διαδικασία. Survivor. Απόψε στις 9 στον Sky.